συζήτηση. Ίσως και ο κύριος Μουσουρούλης πιο πολύ από όλους μας, γιατί έχει ακούσει, προσπαθεί να συνθέσει όλα τα ερωτήματα και να δώσει τις απαντήσεις. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα χωρικό αντιπεριφερειακή Καστοριάς για τα θέματα και τα προβλήματα που θα εσκύψουν εάν δεν υπάρχει μια συγκροτημένη αντιμετώπιση του όλου θέματος σε επίπεδο περιφέρειας και όχι αποσπασματικά σε δύο νομούς. Κύριε Μουσουρούλη, πρέπει να δείτε και πρακτικά τα προβλήματα. Προερχόμενος και εγώ από τον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να σας πω κάτι, ότι σε μία παράγραφο του σχεδίου δίκαιης μετάβασης αναφέρεται ότι θα υπάρχουν ειδικές επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων για την ανάπτυξή τους. Σε επίπεδο περιφέρειας, πολλές όμορες περιοχές και ιδιαίτερα για προϊόντα πιέ αναφέρεται. Σε επίπεδο περιφέρειας, οι περιοχές είναι όμορες και καλλιεργούνται τα ίδια προϊόντα. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ένας έντονος ανταγωνισμός και αυτοί οι οποίοι θα αποκλειστούν θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναγκαστούν να παρατήσουν και την ενασχόλησή τους με την παραγωγή. Αυτό είναι από τα πρακτικά προβλήματα. Δεν θα ήθελα να πλατιάσω. Θα μπορούσα να μιλήσω και για άλλα θέματα, αλλά ο χρόνος είναι περασμένος, η ώρα είναι περασμένη, είμαστε κουρασμένοι. Αυτό που είπε στην αρχή της συζήτησης ο Περιφερειάρχης μας, αυτό που τόνισε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, αυτό που τόνισαν βουλευτές, αυτό που τόνισε και θα έλεγα και πολύ μεγάλος αριθμός περιφερειακών συμβούλων που έλαβαν τον χρόνο, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια γεωγραφική αντιμετώπιση σε επίπεδο περιφέρειας και όχι αποσπασματικά. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κοζατσάνη, για ένα λεπτό.